Κυρία Μπελογιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και η ΑΔΔΔ απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση της 5ης 16 Μαρτίου. Συγκέντρωση στην πλατεία Κίλκης, έτσι δεν είναι? Ναι. 11 η ώρα το πρωί, μαζί με άλλα πρωτοβάθμια σωματεία και ομοσπονδίες. Ναι. Στα πλαίσια της πανεργατικής πανελλαδικής απεργίας που έχει κηρυχθεί από τη ΓΕΣΕΕ και την ΑΔΔΔ στις 16 Μάρτη, απευθύνουμε και εμείς κάλεσμα για την συγκέντρωση στις 11 η ώρα το πρωί στην πλατεία Κιλκής. Έχουμε δεύτερη εβδομάδα που είμαστε σε κύκλο, ας πούμε, συνεχόμενων κινητοποιήσεων. Mm. Απέναντι, σαν απάντηση απέναντι σε αυτό το τραγικό έγκλημα, δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη και θρηνούμε τόσους νεκρούς, κυρίως νέα παιδιά. Έχουμε πει από την αρχή ότι θα φροντίσουμε όσο περνάει από το χέρι μας, πρώτον να μην ξεχαστεί τίποτα, δεύτερον να μην συγκαλυφθεί τίποτα, τρίτον να αποκαλυφθούν τα πραγματικά αίτια και οι πραγματικοί υπεύθυνοι, γιατί τώρα τις τελευταίες μέρες ζούμε και έναν παραλογισμό, ας πούμε, στο δημόσιο λόγο σε σχέση με τις ευθύνες και ποιος ευθύνεται και αν ευθύνεται και πώς ευθύνεται και ποιος ξέρει και ποιος δεν ξέρει, και ότι θα προσπαθήσουμε με τον αγώνα μας να βάλουμε ένα stop σε αυτές τις πολιτικές που διέλυσαν ό,τι υπήρχε, κυριολεκτική είναι η λέξη, διέλυσαν το ρήμα, ό,τι υπήρχε, αυτό που υπήρχε από το ελληνικό δημόσιο τα τελευταία τουλάχιστον 15 χρόνια. Mm-hmm. Εσείς κάποια στιγμή, και ενώ μιλούσατε όλα τα προηγούμενα χρόνια για τις πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται και απορρέουν από την εκάστοτε κυβέρνηση και έχει ως συνέπεια οι περισσότεροι πολίτες να νιώθουν τις επιπτώσεις, είτε οικονομικά, είτε με την εργασία, τον εργασιακό τους χώρο, είτε με τις συλλογικές συμβάσεις που μετατράπηκαν σε ατομικές, όλα αυτά τα λέγατε. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια μεταστροφή η οποία, αν θέλετε, δείχνει, αποτυπώνεται μάλλον από τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις. Yeah. Δηλαδή το τελευταίο διάστημα, ακόμη και πριν από το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών, οι κινητοποιήσεις οι οποίες είχαν γίνει έδειξαν μια δυναμική που υπήρχε, έτσι δεν είναι? Ναι, έδειξαν, γιατί καταρχήν είναι πολλά τα χρόνια που συμβαίνουν αυτά. Ναι. Δυστυχώς για τον ελληνικό λαό το βιωτικό το επίπεδο έχει πέσει δραματικά. Αυτό το αντιλαμβάνεται ο καθένας. Δηλαδή, αν καθίσουμε και σκεφτούμε πώς ήταν η ζωή μας το 2007, το 2008, το 2009 και πώς είναι 15 χρόνια μετά, το 2023, το αντιλαμβανόμαστε και μόνοι μας. Η δε, ας πούμε, κατάσταση στους εργασιακούς χώρους είναι ακόμα πιο δραματική από ό,τι μπορεί να είναι, ας πούμε, η πραγματική μας ζωή. Mm. Και γι' αυτό είχαν συμμετοχή οι κινητοποίησεις. Γιατί ο κόσμος συνειδητοποιεί τι είναι αυτό που του λέγαμε το 2012 και το 2013 για τις ιδιωτικοποίησεις, το δημόσιο, για το επιτελικό κράτος, για την αξιολόγηση, για τις απολύσεις, για τις κάποιοι συγχωνεύσεις. Κάποιοι επιμένουν όμως την αξιολόγηση. Ναι, εντάξει. Σε αυτό έχετε δίκιο. Γιατί όντως αυτό που σας είπα και πριν, τις τελευταίες μέρες και σήμερα, δηλαδή τώρα πριν λίγο, βγήκε και η απόφαση του δικαστηρίου που μας πήγε ο Υπουργός Εσωτερικών ως συλλογικό όργανο, ως ΑΔΔ, για την απεργία αποχή από την αξιολόγηση του δημοσίου. Ναι. Βγήκε παράνομη σήμερα πριν λίγο. Και επειδή, έτσι να το πω πάλι εντελώς απλά, επειδή τους έχουν τελειώσει όλα τα υπόλοιπα επιχειρήματα σε σχέση με το έγκλημα στα Τέμπη, στο δημόσιο λόγο, τώρα βρίσκουν να πούν ότι φταίνε συνολικά οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι αρνούνται να αξιολογηθούν. Πόσο φταίνε επίσης οι δημόσιοι υπάλληλοι για τις προκηρύξεις νέων θέσεων, για να έρθουμε και στο διατάφτα, ναι, που αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Άρτας και είστε εργαζόμενοι και μέλος του ΔΣ, του Συλλόγου, ναι, φωνάζοντας τόσα χρόνια για ελλείψεις προσωπικού. Τελευταία προκήρυξη τι έδειξε, κυρία Μπελογιάννη? Ναι, η τελευταία προκήρυξη λοιπόν 858 θέσεων μόνιμου ιατρικού προσωπικού για τα νοσοκομεία της χώρας. Δεν είναι πολύ με βάση τις ανάγκες, μη φαίνεται μεγάλος ο αριθμός. Για το νοσοκομείο Άρτας και τις δομές της πρωτοβάθμιας υγείας του νομού Άρτας, είχε 0 θέσεις. Έχουμε δηλαδή όμως έναν επικουρικό. Έχουμε έναν επικουρικό, ναι, σήμερα, μεσημερινή
ανακοίνωση, έχουμε έναν επικουρικό για ένα χρόνο. Εμείς του ευχόμαστε του συναδέλφου καλώς να έρθει, αλλά δυστυχώς δεν μπορεί η απάντηση στα τεράστια κενά στην υποστελέχωση και στην υποχρηματοδότηση να είναι μία σύμβαση σε ένα γιατρό 12 μηνών. Γιατί όπως γράψαμε και στην ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων και νομίζω τα έχουμε πει και πολλές φορές σε ό,τι αφορά στο νοσοκομείο, αυτή τη στιγμή από το μνημονιακό οργανισμό του 2012, τον οργανισμό που έκανε περικοπές κλινών, που μείωσε τις οργανικές θέσεις στο νοσοκομείο Άρτας, από τις 95 θέσεις ιατρικού προσωπικού, οι 28 είναι κενές, δεν υπηρετεί κανένας. Άρα έχουμε 28 οργανικά κενά, συν το ότι περίπου την επόμενη διετία, αν το υπολογίζουμε σωστά, 10 συνάδελφοι γιατροί θα αποχωρήσουν με συνταξιοδότηση από το νοσοκομείο Άρτας και οι οποίοι δεν αντικαθίστανται. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 4 συνάδελφοι γιατροί είναι ήδη με παρατάσεις άνω του ορίου ηλικίας των 67. Για ποιο λόγο? Γιατί υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες. Και αυτός είναι ο παραλογισμός. Δηλαδή, και σε κέρυες θέσεις, έτσι είναι χειρουργοί. Και σε κέρυες θέσεις, ναι. Και είναι και όλοι με τεράστια εμπειρία. Έτσι, σωστό. Γιατί είναι διευθυντές, επιμελητές, διευθυντές είναι οι περισσότεροι. Και οι τέσσερις. Και εδώ είναι ο παραλογισμός. Δηλαδή, δεν μπορεί από τη μία να λες ότι όχι, δεν σε αφήνω να φύγεις σε σύνταξη μετά τα 67, γιατί έχω υπηρεσιακές ανάγκες εδώ, έχω ανάγκες και θέλω να τις καλύψω. Και απ' την άλλη, στη διαγωνιστική διαδικασία που βγαίνει για να πάρεις μόνιμο ιατρικό προσωπικό, δεν βάζεις καμία θέση. Εμείς και στην ανακοίνωση εκεί ζητάμε επίσημα να μας πούνε ποιος είναι ο σχεδιασμός για το νοσοκομείο της Άρτας. Γιατί με βάση και τις δημόσιες δεσμεύσεις, που δεν ντρέπονται να τα πούν, της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, ο στόχος δεν είναι να λειτουργήσουν τα περιφερειακά νοσοκομεία. Ο στόχος είναι τα περιφερειακά νοσοκομεία να ρίξουν δραστηριότητα, να είναι κάτι μεταξύ κέντρων υγείας και νοσοκομείων, για τα πρώτα, ας πούμε, για τα εντελώς βασικά, και όλοι να απευθυνόμαστε, ας πούμε, εδώ για τη δική μας την περιοχή, στα νοσοκομεία των Ιωαννίνων. Αυτό θα είναι τραγικό λάθος και θα έχει σοβαρά αποτελέσματα και επιπτώσεις, σοβαρές επιπτώσεις, στη ζωή των πολιτών στην Ήπειρο. Δεν μπορεί να λέμε ότι θα αντιμετωπιστεί ένα περιστατικό ιατρικό επίγον μπαίνοντας ένα ασθενοφόρο και οδηγώντας 75 και 80 χιλιόμετρα για να φτάσει στα Γιάννενα ή να φτάσει αλλού προκειμένου, ας πούμε, να έχει υπηρεσίες υγείας. Τα έχει ζήσει η χώρα αυτά τα τραγικά και πρόσφατα κιόλας, που ταξίδευε το ασθενοφόρο από τα Γρεβενά για να φτάσει να βρει μια κλίνη, ένα κρεβάτι σε μεθ παιδών στην Πάτρα και χάλασε και το ασθενοφόρο στον δρόμο. Από την άλλη όμως μιλάμε για ιδιωτικοποίηση παιδο-ογκολογικού. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε και θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες μέρες να μιλήσουμε και με την κυρία Τρυφωνίδη. Ναι. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα πάρα το πολύ οποίο σοβαρό έχει θέμα. Προκύψει. Ναι. Και εδώ να λάβουμε υπόψη ότι αυτή τη στιγμή όποιος είναι ανασφάλιστος, πέρα από το οικονομικό στάτους που έχει ο καθένας, αν μπορεί δηλαδή να πάει σε γιατρό ιδιώτη, όποιος είναι ανασφάλιστος για το χι λόγο, χρωστάει στον ασφαλιστικό του φορέα. Πάρα πολλοί άνθρωποι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, δεν μπορούν να τα απεξέλθουν και είναι ανασφάλιστοι. Ναι. Δεν μπορεί να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε δομή πέρα της δημόσιας δομής. Όταν λοιπόν πας το μοναδικό παιδο-ογκολογικό στη χώρα, του Αγία Σοφία, και το κάνεις νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και το διοικείς με ιδιωτικά κριτήρια, ιδιωτικοποιείς δηλαδή τις υπηρεσίες που παρέχει, όταν έρχεται η αναπληρώτρια υπουργός και λέει, μετράει στα νοσοκομεία που προσφέρουν υπηρεσίες, ας πούμε, αυτού του τύπου και τα ιδιωτικά νοσοκομεία, τα οποία ξέρει η υπουργός ότι δεν μπορούν να προσφέρουν σε ανασφάλιστους ή σε χαμηλού εισοδήματος υπηρεσίες ή σε ανθρώπους που δεν έχουν ιδιωτική ασφάλιση. Χωράνε επιλογές στην διαλύεις. Υγεία. Χωράνε επιλογές. Όχι, δεν χωράνε. Στην υγεία. Δεν χωράνε επιλογές στην υγεία. Δεν χωράνε επιλογές στην παιδεία. Έτσι. Τέτοιου τύπου. Δεν χωράνε επιλογές τέτοιου τύπου στο ρεύμα, στην ενέργεια, το ζει ο κόσμος, στο νερό, στις μεταφορές. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος να θέλει να πάει να δει το παιδί του στην Αθήνα ή να έρθει το παιδί του στην Άρτα να τον δει
και να πρέπει να ξοδέψει στο δρόμο περίπου 80 ευρώ διόδια πήγαινε έλα και 150 ευρώ βενζίνη. Αυτό μιλάμε ότι είναι το 1 τέταρτο ενός μηνιαίου μισθού, του βασικού μισθού. Δεν γίνεται λοιπόν όλα αυτά να ιδιωτικοποιούνται. Δεν γίνεται να μην μπορεί να παρέχεις δημόσιες, ασφαλείς και δωρεάν υπηρεσίες στο λαό σου. Αυτά τα πράγματα είναι τραγικά. Και το έγκλημα στα Τέμπη ήταν το αποκορύφωμα αυτής της πολιτικής, αυτής της αιμονής. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να μπει ένα τέλος στις πολιτικές των ιδιωτικοποιήσεων υπηρεσιών και της εμπορευματοποίησης, ας πούμε, των δημόσιων αγαθών. Ναι. Και γι' αυτό συμμετέχουμε σε όλες τις λαϊκές κινητοποιήσεις, οι οποίες είναι πολλές, και βλέπουμε ότι και η μαθητική κοινότητα, η φοιτητική κοινότητα, ο απλός κόσμος συμμετέχει εδώ και πάνω από 10 μέρες, σχεδόν σε καθημερινή βάση. Και πολλές δράσεις και με όλες με συμμετοχή. Ναι. Ναι. Και γι' αυτό και εμείς απεργούμε δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, το οποίο είναι μεγάλο πράγμα να πεις ότι μέσα σε 7 μέρες θα απεργήσω και δεύτερη φορά. Είναι μεγάλο πράγμα και καλούμε τους συναδέλφους να συμμετέχουν σε αυτή την απεργία. Ναι, γιατί κοστίζει. Να συμμετέχουν όμως οι συνάδελφοι σε αυτή την απεργία, γιατί αυτό που έγινε είναι επίσης μεγάλο πράγμα και αυτό που πάμε να αποκρούσουμε είναι επίσης μεγάλο πράγμα. Δεν μπορεί στη χώρα το 2023 να ανησυχούμε αν τα παιδιά μας θα είναι ζωντανά, αν θα μπουν στο λεωφορείο και θα ξανακατέβουν από το λεωφορείο, αν θα πάνε στο νοσοκομείο και θα βρουν γιατρό στο νοσοκομείο. Σωστό. Σωστό. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και θα τα πούμε Ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο για την αξιολόγηση. Ναι, γιατί ναι. Πραγματικά τις δύο τελευταίες μέρες... Μα δεν τα ακούσατε. Ναι, ναι, ότι τα ακούσαμε. Είναι και θέμα αξιολόγηση. Τα ακούσαμε, ναι. Εγώ να πω ότι 15 χρόνια αυτοί που κόπτονται για την αξιολόγηση, εδώ και 15 χρόνια δεν έχουν κάνει κρίση στο ελληνικό δημόσιο. Και δεν λείπει το νομοθετικό πλαίσιο ή η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Δεν κάνουν κρίσεις γιατί δεν θέλουν να κάνουν κρίσεις. Το ελληνικό δημόσιο θέλουν να το διοικούν, όπως έχω ξαναπεί, ως φέουδο. Δεν τους νοιάζει. Η αξιολόγηση λοιπόν, αυτή η μνημονιακή αξιολόγηση της τελευταίας δωδεκαετίας στο ελληνικό δημόσιο, δεν έχει στόχο, ας πούμε, να προάγει το καλύτερο ή τέλος πάντων να βρει ποιος είναι ο καλύτερος. Έχει στόχο να κατηγοριοποιήσει το προσωπικό και να φτιάξει δεξαμενές τέτοιες που να μπορεί εύκολα κάποιος από αυτούς που θέλει να ιδιωτικοποιήσει υπηρεσία να πει ότι ξέρετε, εσείς περισσεύετε. Πόσες φορές έχουν γίνει αυτά, κύριε Ευαγγελίου? Το 2014 με τους εργαζόμενους στο ΝΟΣΕ περίσσευαν οι εργαζόμενοι και τους στέλνανε αλλού. Αυτή είναι η αξιολόγηση. Η αξιολόγηση υποτίθεται βάσει νομοθετικού πλαισίου αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται με βάση τη στοχοθεσία. Έχει βάλει στόχους κανένα υπουργείο? Είναι και αυτό ένα προβληματισμό και ένα μεγάλο ερωτηματικό. Δεν θα λένε λοιπόν μόνο για μας και μόνιμα για μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Επίσης.